Περαιτέρω πτώσει στι τιμέ των ακινήτων με τι μεγαλύτερε πιέσει να δέχονται τα μεγάλου μεγέθου σπίτια και τα νεόδμητα σε ακριβέ περιοχέ, προβλέπει για το 2012 η Τράπεζα τη Ελλάδο. Ωστόσο, άλλοι παράγοντε του κλάδου προβλέπουν διψήφια ποσοστά μειώσεων του χρόνου άνω το 10%, τονίζοντα ότι οι αντοχέ των κατασκευαστών που κρατούν τι τιμέ των ακινήτων στο ύψο του σταδιακά εξανεμίζονται και πω δεν είναι λογικό σε μια χώρα με βαθιά ύφεση για τέταρτη συνεχόμενη από το 2008 χρονιά οι τιμέ να με το Μακάρι να είναι αργή η πτώση και να μην την κάνουν πιο επώδυνη την πτώση. Ε, το πρόβλημα είναι ότι το, το κράτος συνεχίζει να σφυροκοπά την κτηματαγορά. Δεν έχει αφήσει κανένα πλαίσιο, δεν έχει αφήσει κανένα σημείο, συνέχεια βγάζει καινούριου φόρους και συνέχεια το κάνει το όνειρο μιας αγροπολισίας, ενός ακινήτου, το κάνει ε, παραμύθι. Δηλαδή, ενώ ο Έλληνα προσπαθεί να έχει πάντα μια πρώτη στέγη, τουλάχιστον να στεγά στα όνειρά του, αυτό εδώ πέρα πλέον θα γίνει παραμύθι. Δεν θα μπορεί καθένα να αποκτήσει τη, την στέγη τη δική του. Ε, μακάρι να είναι αργή μακάρι να σταματήσουν να δώσουν κάποιο ερέθισμα που να μπορέσει να κάνει πιο εύκολη την αγοροπολισία, να ξεκινήσουν να δίνονται δάνεια είτε από. Του οργανισμού που υπάρχουν, παρακαταθήκων δανείων, οργανισμό εργατική κατοικία, οι τράπεζε επίση, να μπορέσουν να δίνουν τα πραγματικά χρήματα για να αγοράσει κάποιο μια κατοικία. Όσον αφορά τη δική μα περιοχή, θέλω να μου πείτε πλέον ο κόσμο, ακόμα και σε αυτή την συγκυρία που, που ζει την οικονομικά δύσκολη, βλέπετε ότι το κέντρο ή το απόκεντρο είναι αυτό τελικά που θα δούνε, έτσι ώστε να μείνουν σε σε, με παλαιότερε εποχέ και, και, και οι τιμές που βλέπουν. Ε, σαφώς το κέντρο είναι ε, πιο θεμητό, είναι, είναι μικρότερο το κέντρο, είναι περισσότερο ο κόσμο που τον ενδιαφέρει ένα κεντρικό σημείο. Γιατί θα μπορέσει να το έχει εκτό από στέγη, η κατοικία, θα μπορέσει να το έχει και για μια επαγγελματική στέγη, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ε, στο κέντρο όμως όπω όλε τι πόλει και σε εμά, συνήθω τα ακίνητα είναι παλιά. Δύσκολα να βρούμε νεόδημη τα ακίνητα σε κεντρικά σημεία που να μπορούσαν να είναι και αυτά που υπάρχουν έχουν μεγάλη ζήτηση και πολύ μικρή προσφορά. Ε, περισσότεροι θα επιλέξουν αυτή τη στιγμή λόγω κρίσης θεωρώ τα πιο ε, απόκεντρα σημεία που πιθανόν θα είναι και σε πιο χαμηλές τιμές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές Ανάγκε που έχει ο καθένα. Να μπορέσει δηλαδή να πάρει ένα μεγαλύτερο σπίτι σε μια πιο οικονομική τιμή από ότι θα το έπαιρνε στο κέντρο. Σαφώ θα προσπαθούσαν περισσότερο να επιλέξουν το απόκεντρο και όχι το κεντρικό σημείο. Η μεγαλύτερη πτώση των τιμών, σύμφωνα με την ανακοίνωση τη Τράπεζα τη Ελλάδο, παρατηρείται στα παλαιά διαμερίσματα άνω των 5 ετών, αφού τα νέα απολούνται από του κατασκευαστέ που έχουν τα περιθώρια να περιμένουν για να εξασφαλίσουν καλύτερε τιμέ. Πάντω, κύκλοι τη Κεντρική Τράπεζα εκτιμούν ότι το τοπίο από την επόμενη χρονιά θα αλλάξει. Όλε οι προβλέψει κάνουν λόγο για νέα μείωση τιμών το 2012, όχι όμω και για κατάρρευση τη αγορά όπω λένε χαρακτηριστικά.